ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Νεφελούδη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, τι κάνετε? Μια χαρά. Θέλω να μας πείτε τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης σε σχέση με τα εργασιακά. Υπάρχει το θέμα των ομαδικών απολύσεων, το lockout. Και από ό,τι μου λένε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σκληραίνει τη στάση του σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς μέσα από τη διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, εγώ να ξαναπώ για μια φορά ακόμα αυτά που έχει πει και ο Υπουργός, ότι εμείς δίνουμε μια μεγάλη μάχη με κάποιους συγκεκριμένους στόχους ό,τι αφορά το σύνολο των θεμάτων που έχουμε θέσει στη Δανειακή Σύμβαση. Θα ξέρετε καλά ότι στη Δανειακή Σύμβαση έχουν μπει τρία θέματα. Δύο έθεσαν οι δανειστές και ένα θέσαμε εμείς. Αυτό το οποίο θέσαμε εμείς, που είναι η επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όχι μόνο σαν άδειο πουκάμισο, αλλά συνοδευμένο με μια σειρά από άλλες παραμέτρους που θα μπορούμε να συζητήσουμε, νομίζω ότι είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε σιγά σιγά την κατάσταση γαλέρας που υπάρχει στην αγορά εργασίας, όπως πολύ σωστά είπε προηγούμενα και ο κύριος Κοτρότσος. Τα άλλα δύο θέματα που έβαλαν οι δανειστές είναι θέματα τα οποία δεν υφίστανται στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και η εφαρμογή του lockout. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, επειδή στο Υπουργείο Εργασίας είμαι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει περίπου 350 με 400 τριμερείς συμφιλειωτικές διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση δεν ετέθη ζήτημα ομαδικών απολύσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη συζήτηση από την πλευρά τη δική σας δεν τίθεται θέμα ομαδικών απολύσεων? Όχι, δεν έχει τεθεί καταρχήν από την ίδια τη ζωή. Άρα αυτό αποδεικνύει. Όχι τη γνωστή ότι... τη ζωή που ζούμε, έτσι. Από τη ζωή που ζούμε, προφανώς. Σαφές είναι αυτό. Εγώ λέω πολύ απλά ότι επειδή έχουμε μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση στην αγορά εργασίας και μάλιστα μια πλήρη εικόνα για το πώς οι επιχειρήσεις εργάζονται για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους ή να αναπτυχθούν ή να κάνουν αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζόμενων, ποτέ. Όσο είμαστε εδώ στο Υπουργείο, δεν έχει τεθεί θέμα ομαδικών απολύσεων πλην μιας περίπτωσης. Να σας πω και ονομαστικά, ήταν η Softex, η οποία όμως έκλεισε δραστηριότητα. Ναι, όμως, κύριε Φελούδη, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το βάζει? Ακριβώς αυτό θέλω να πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι εδώ υπάρχει, αποδεικνύεται πλήρως μια απόλυτα ιδεολειπτική αιμονή, η οποία έχει απορριφθεί και από τους κοινωνικούς εταίρους. Θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, στη σημερινή ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΣΕ, του κ. Κορκίδη, ο οποίος λέει, την έχω εδώ την ανακοίνωση κιόλας, ότι η ΕΣΕ, διαστόματος του Προέδρου της κ. Βασίλη Κορκίδη, διευκρινίζει ότι δεν ζήτησε ποτέ την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων από 5 έως 10% και ότι σέβεται, τιμά και τηρεί όλες τις αρχές της τριμερού συμφωνίας της Γενέβης με τον ILO και της κοινής δήλωσης των κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου. Ωραία. Αυτό στην πράξη όμως πείθει τους δανειστές. Ακούστε το πρόβλημα που υπάρχει με τις ομαδικές απολύσεις, για να ξέρουμε τι συζητάμε κιόλας. Το πρόβλημα που έχει τεθεί με τις ομαδικές απολύσεις δεν αφορά την επέκταση των ορίων των ομαδικών απολύσεων, γιατί ακριβώς εκεί εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύμμαχο, το ενωσιακό δίκαιο. Το θέμα που ετέθη είναι ποιος αποφασίζει για αυτές. Η συζήτηση που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αφορά το όριο των ομαδικών απολύσεων και αυτή η σπερμολογία που ακούγεται το τελευταίο διάστημα στερείται παντελώς οποιασδήποτε σχέση με την αλήθεια. Αυτό το οποίο συζητάει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιο θεσμικό όργανο, συζητά, εγκρίνει ή απορρίπτει τις ομαδικές απολύσεις. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι, Μανώλη, θες να ρωτήσεις κάτι για τις ομαδικές απολύσεις? Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν σας ακούω καλά όμως. Ναι, να φωνάξω περισσότερο, με ακούτε καλύτερα τώρα? Πολύ καλά, κύριε Γενικέ. Ωραία. Εκτός από το θέμα της προσφυγής της ΑΓΕΤ για το θέμα των ομαδικών απολύσεων, έχουμε διαβάσει στον τύπο ότι αντί των ομαδικών απολύσεων συζητείται, δεν ξέρω αν είναι με αίτημα των δανειστών, η εκπεριτροπή σε εργασία με μειωμένο ωράριο. Αυτό είναι στην ατζέντα σας? Ακούστε, αυτό περιέχεται, όπως πολύ καλά ξέρετε, σε ένα σύστημα προτάσεων που είχαν διατυπώσει η Επιτροπή των Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων, αυτή που ονομάστηκε Επιτροπή Σοφών το περασμένο διάστημα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν τίθεται θέμα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ποσοστών των ομαδικών απολύσεων, το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει, και εδώ να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και παρακαλώ να ακουστεί όπως είναι, είναι ότι θα πρέπει κάθε επιχείρηση η οποία θα θεωρεί ότι έχει χαρακτηριστικά μη βιωσιμότητας να θέτει στη συζήτηση με τα θεσμικά όργανα, για παράδειγμα το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, ένα κοινωνικό πλάνο με προτεραιότητα για να μην κλείσει και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτό όμως είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που δεν έχει καμία σχέση με τα όρια των ομαδικών απολύσεων. Όχι, σας λέω και πάλι, μειωμένο ωράριο κυρίτε... σημαίνει και μειωμένες αμοιβές και απολαβές. Όχι, λέω και πάλι, ήμουν πολύ σαφής.
Εγώ δεν λέω αν είναι καλή ή όχι πρόταση στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης για το 5-10%. Ναι. Λέω ότι δεν έχει τεθεί θέμα ορίου ομαδικών απολύσεων. Έχει τεθεί θέμα που έχει να κάνει κυρίως με το ποιος αποφασίζει. Ερώτηση. Συνδέεται παρακαλώ αυτό το ζήτημα της μείωσης του ωραρίου στις επιχειρήσεις με τα business plan που θα καταθέσουν για να μπουν σε καθεστώς εξυγίανσης με τα κόκκινα δάνεια? Δηλαδή, για να σου διαγράψω κεφάλαιο από τα όχι, 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 καμία σχέση. Καμία σχέση. Να διαρθρώσει εργασιακά την επιχείρησή σου. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα έτσι και αλλιώς, το οποίο δεν έχει καμία σχέση όμως με τις περιτροπές εργασίας, ναι, και με την ευελιξία. Ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Υπουργείο Εργασίας, που είναι στην ευθύνη της Υπουργού και εμένα, το λεγόμενο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, ναι, κυρίως για αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη αναδιάρθρωσης. Εκεί όμως δεν μπαίνει κανένα τέτοιο κριτήριο. Ίσα-ίσα, ο δείκτης για να ενταχθεί μια επιχείρηση μέσα, να καταλάβουμε εμείς τι συμβαίνει, είναι αν έχει ένα υψηλό ποσοστό ευελιξίας που θέλουμε να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι η ανάποδη εντελώς λογική αυτή την οποία συζητάμε. Κύριε Νεφελούδη, διευκρινίσατε λοιπόν ότι για το θέμα των ομαδικών απολύσεων υπάρχει ένα θέμα που συζητάτε για το ποιος θα παίρνει την απόφαση. Το οποίο τίθεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακριβώς. Άρα εκεί πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει κάποια εμπλοκή και θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση? Το λέω γιατί σύμμαχός μας σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς το ευρωπαϊκό, το ενωσιακό. Ωραία. Δίκαιο. Κύριε Νεφελούδη, Νίκος, ακριβώς για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση από την Νικόλ και ο Σεραφείμ είχε ζητήσει. Παρακαλώ. Ότι είναι πιθανό να μην έχει εκδοθεί άμεσα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για την οποία η κυβέρνηση είπε ότι θα προχωρήσει με βάση αυτή. Απ' την άλλη, βιαζόμαστε να κρίνει η αξιολόγηση και η διαπραγμάτευση. Τι θα γίνει, θα περιμένετε την απόφαση ή θα προχωρήσετε χωρίς την απόφαση του Ευρωπαϊκού? Θα το εξετάσουμε όταν έρθει αυτή η ώρα και αν ενδεχόμενα να καθυστερήσει αυτή η παρέμβαση. Και το Σαββατοκύριακο. Ναι, λέω, καλά, η διαπραγμάτευση είναι συνεχής και συστηματική, δεν γίνεται μεθαύριο. Έχουμε μιλήσει με τους επικεφαλείς των θεσμών, μιλάμε συνέχεια με τεχνικά κλιμάκια. Είναι σε μια εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε. Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα αυτό. Σεραφείμ, κύριε Γενικέ, για να κλείσουμε τις ερωτήσεις, ναι, έτσι. Θα επιμείνω σε αυτό γιατί και μόνο σας το είπατε και εγώ το θεωρώ εξαιρετικά κομβικό. Σε μια αγορά εργασίας ήδη σήμερα έγινε γνωστό σε μια επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, ότι γίνονται απολύσεις και γίνονται προσλήψεις ομοειδούς, ας το πούμε να έτσι. Την αναφέρουμε, να την αναφέρουμε κιόλας για να είμαστε και... Αν θέλετε εσείς να το αναφέρετε, να το πείτε. Φαντάζομαι δεν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Ναι, εγώ ναι, δεν θα το έλεγα το όνομα της επιχείρησης γιατί δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά να το πείτε εσείς αν έχετε ακριβή στοιχεία. Ναι, βεβαίως, θα σας πω και εγώ αναλυτικά. Με ατομικές, ναι, συμβάσεις και πολύ χαμηλότερα μεροκάματα. Ως εκ τούτου θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση, θα συμφωνήσω μαζί σας, περί ομαδικών απολύσεων είναι κάτι που το λύνει η ίδια η αγορά και η ίδια η ζωή. Εγώ θα επιμείνω, αφού μας πείτε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα επιμείνω όμως σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, θα υπάρξει κάποιο όργανο στο οποίο ο Μανώλης Κοτάκης ή ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ως επιχειρηματίας θα έρχεται και θα λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ ή κλείνω, ή προσκομίζοντας βεβαίως στοιχεία βιωσιμότητας κτλ., ή αν μου επιτρέψετε αντί να απολύσω 5% να απολύσω 7% ή 10% θα επιβιώσω επιχειρηματικά και αυτό το όργανο να αποφασίζει. Ακούστε, αυτό υπάρχει ήδη. Αυτό υπάρχει ήδη, είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Με το νέο καθεστώς. Υπάρχει ήδη και εμείς θέλουμε να ενδυναμώσουμε το ρόλο του με την πιο διευρυμένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο προείσταται κάθε φορά Γενικός Γραμματέας, εμπροκειμένου εγώ στην περίοδο αυτή. Ήθελα να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι το καθεστώς στον χώρο της αγοράς εργασίας είναι καθεστώς γαλέρας και είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με το κέντρο διαλογής και ανακύκλωσης υπολοιμάτων στα πορήματα, με εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους, είναι τραγικό και βεβαίως εκεί όμως έχουμε όλη την νομική δυνατότητα, και αυτό κάνουμε, να παρεύουμε και πάρα πολύ αυστηρά. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν ένας εργολάβος αναλαμβάνει από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωση να διαχειριστεί αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, προφανώς το αναλαμβάνει γιατί έχει την επάρκεια οικονομική, τεχνική και επιστημονική να το εκτελέσει. Δεν μπορεί να το αναθέτει το έργο στον έναν, στον άλλον και στον παράλληλο εργολάβο, που εκεί επισέρχεται. Όπως έγινε, αν μου επιτρέπετε, και στη Βουλή, όπου ο κύριος Βούτσης έδιωξε τους εργολάβους καθαριότητας και προσέλαβε καθαρίστριες, νομίζω κανονικά. Ναι, ναι. Και υπήρξε, λέει, ένα όφελος 500.000 ευρώ. Και εμείς το έχουμε κάνει εδώ αυτό.
Το έχουμε κάνει και εδώ εμείς αυτό. Έχουμε ένα όφελος, βέβαια διαφορετικό γιατί ήταν πολύ μικρότερο το μέγεθος, πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το τι κόστιζε προηγούμενα η καθαριότητα, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας, με τις εργολαβικές εταιρείες και τι κοστίζει τώρα που είναι οι καθαρίστες με ατομικές συμβάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί όμως στην περίπτωση αυτή της Θεσσαλονίκης που θα την παρακολουθούμε πάρα πολύ συστηματικά, γιατί ενέχει στοιχεία εκβιασμού και κινδύνου τη ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί μέσα, γιατί δεν τηρείται σχεδόν κανένας κανόνας εγγενής και ασφάλειας. Έχουμε όλα τα εργαλεία και τα οποία θα αναπτύσσουμε όλο και περισσότερο, να το πω με πιο πολύ σκληρή έκφραση, να τσακίσουμε την παραβατικότητα στον χώρο αυτό. Και όχι μόνο. Άρα, ξέρετε κάτι, το μείζον θέμα που αφορά την αγορά εργασίας δεν είναι τώρα να συζητήσουμε για τις ιδεολειπτικές εμπονές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι κατά κύριο λόγο να μπορέσουμε να επαναρρυθμίσουμε αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Πάντως, κύριε Νεφελούδη, έχουμε ένα, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα. Έχουμε πολλά και μεγάλα παραδείγματα επιχειρήσεων υγιέστατων που είναι υγιείς ακριβώς γιατί έχουν επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό. Και δεν έχουν εφαρμόσει όλες τις μνημονιακές προϋποθέσεις προηγούμενες για τον κατώτατο και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Αντίθετα, έχουμε πολλά παραδείγματα και μπορούμε κάποια στιγμή να σας τα πω αναλυτικά επιχειρήσεων που εφάρμοσαν αυτές τις νομοθετικές προϋποθέσεις προηγούμενες που έχουν σχεδόν κλείσει, κλείνουν ή είναι σε κατάσταση κρίσης. Ωστόσο, στην πράξη, κύριε Νεφελούδη, πέρα από την αφετηρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν είναι ιδιοληψία του ή όχι, για το τι θέλει να επιβάλλει, υπάρχει το ζήτημα το να συμφωνήσουμε. Γιατί αν δεν συμφωνήσει, ακόμα και ιδεολογικά αν το δούμε, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Οπότε εκεί είναι το θέμα, δεν είναι μόνο ιδεολογικό, αλλά και θέμα αποτελέσματος. Εδώ το και απέστε μου τώρα εσείς, όταν η ίδια η πραγματικότητα έχει διαψεύσει πλήρως όλες τις νομοθετικές. Σε πολλά πράγματα, εγώ δεν διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Νεφελούδη. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμφωνούν με το δούνο του. Κανένας κοινωνικός εταίρος. Δεν έχει τεθεί θέμα ομαδικό να πωλήσει από κανένα κοινωνικό εταίρο. Εγώ κρατάω αυτό που μου λέτε. Δεν έχει τεθεί θέμα lockout από κανένα κοινωνικό εταίρο. Όλοι γυρεύουν και να σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι γυρεύουν να υπάρχει επικυριαρχία κλαδικών σε επιχειρησιακές συμβάσεις. Διότι με τον προηγούμενο νόμο που αυτό που ισχύει σήμερα, όπου επικυριαρχούν επιχειρησιακές των κλαδικών, κινδυνεύουν να διαλυθούν όλα τα εργοδοτικά σωματεία. Εγώ θα περιμένω βέβαια το και το αποτέλεσμα. Να δω αν θα πιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τελικά από όλα αυτά. Έχετε ισχυρά επιχειρήματα. Περιμένουμε όμως τη συμφωνία. Και τα δύο ακόμα αγκάθια που ξέρω ότι υπάρχουν είναι το θέμα του κατώτατου μισθού. Αν έχετε θεί θέμα να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα κατώτατου μισθού. Το κλείνετε αυτό το θέμα. Απλώς, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα, δεν έχει θεθεί από κανέναν. Απλώς εκείνο το οποίο τίθεται είναι αυτό που έχει να κάνει με ελεύθερες συλλογικές για να αλλάξει ο εφιστάμενος νόμος. Ο οποίος τι λέει σήμερα, λέει ότι πρέπει ο κατώτατος να καθορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό. Το οποίο είναι μια διαστροφή της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Άρα πάλι είναι Ευρώπη... θέμα ποιος αποφασίζει γι' αυτό. Ναι, μα προφανώς αυτό είναι ελεύθερες συλλογικές. Ο κατώτατος μισθός είναι αντικείμενο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων αποκλειστικά. Ωραία. Οπότε κλείνει και αυτό το θέμα. Και το τελευταίο για να κλείσουμε και τη σύνδεσή μας είναι το ζήτημα με τις συλλογικές συμβάσεις. Όχι, αυτό λέμε. Ναι. Εμείς μαζί λέμε με τον κατώτατο μισθό. Εσείς θα επαναφέρετε τις συμβάσεις, τι θα γίνει. Εμείς, τι περιλαμβάνει το πακέτο των προτάσεων που κάνουμε εμείς. Περιλαμβάνει πρώτο γενικώς την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, την κυριαρχία των κλαδικών επί των επιχειρησιακών. Τρίτο, την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων. Τέταρτο, την ισχύ της ευνοϊκότητας ρύθμισης. Και πέμπτο, την επαναφορά και εφαρμογή της μετενέργειας. Είναι ένα πακέτο προτάσεων για τις ελεύθερες συλλογικές. Το μήνυμο πακέτο που μπορούμε να έχουμε μέχρι από εδώ και στο εξής. Το οποίο όμως σας βεβαιώ ότι είναι το κλειδί για να μιλήσουμε για μια επαναρρύθμιση αγοράς εργασίας που σε τελευταία ανάλυση θα μπορέσει να βοηθήσει, αυτός είναι ο μόνος τρόπος, να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης οικονομίας. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.